Στην ερώτησή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Χρήστο Παπουτσί, ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κύριος Άγγελος Κολοκοτρώνης, αναφέρει: Κύριε Υπουργέ, έχουν περάσει μερικές εβδομάδες από το περιστατικό με τους Λίβιους τραυματίες πολέμου, φιλοξενούμενους σε νοσηλευτικές μονάδες της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι δημιούργησαν επεισόδια με μαθητές σχολείου που βρίσκονταν σε εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και στα οποία έδωσαν τέλος οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό το περιστατικό ήταν ένα από τα εκατοντάδες που διαδραματίζονται καθημερινά. Ιδιαίτερα δε στην περιοχή του Βαρδάρη, όπου επικρατεί ο τρόμος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όπως καταγγέλλεται από πολίτες και σχετικά δημοσιεύματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με την παρουσία τους και τις προσκλήσεις τους προς κάθε διερχόμενο πολίτη, ιδιαίτερα δε τις γυναίκες, υποβαθμίζουν την περιοχή, περιφέρονται ασκόπως και εισέρχονται σε εμπορικά καταστήματα, όπου με προκλητική συμπεριφορά διώχνουν τους λιγοστούς πελάτες. Το ίδιο συμβαίνει στα πάρκα και τις πλατείες της περιοχής αυτής. Όλες οι πληροφορίες γύρω από τους αποθεραπευόμενους Λίβιους στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια της Θεσσαλονίκης αναφέρουν ότι φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία της πόλης, ενώ ο αριθμός των θεραπευομένων και υποχρεούμενων να επιστρέψουν στη χώρα τους για άγνωστους λόγους συνεχίζουν να παραμένουν και να περιφέρονται πράττοντας τα παραπάνω περιγραφόμενα. Για τους λόγους αυτούς, ερωτάται ο Υπουργός, εάν ελέγχεται από τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας ο χρόνος παραμονής των εν λόγω ξένων υπηκόων στη χώρα μας. Με ποια έγγραφα καλύπτονται και πώς προσδιορίζεται και ελέγχεται η ημέρα αποχώρησης και με ευθύνη ποιας υπηρεσίας? Υπάρχει συνεργασία και ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας από τα νοσηλευτικά ιδρύματα που τους φιλοξενούν για το χρονικό διάστημα αποθεραπείας τους? Λαμβάνονται μέτρα ώστε να προστατευτεί η δημόσια τάξη και ασφάλεια από τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας Θεσσαλονίκης?